Τα αντιϊκά φάρμακα μπαίνουν από αύριο στη φαρέτρα των γιατρών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με την επισήμανση αυτή την ώρα ότι η χορήγησή τους αφορά και μόνο συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που έχουν επιβεβαιωμένα νοσήσει με κορονοϊό. Όχι, είμαι σίγουρη ότι τα φάρμακα θα τα πάρουν. Ήδη τα ζητάνε. Με το εμβόλιο είχαν αυτή την. Τέλος πάντων, το πείσμα μπορώ να πω. Η χώρα μας έχει παραλάβει 5.700 συσκευασίες, ενώ μετά την έγκρισή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα παραληφθούν ακόμη 25.000 κουτιά. Πρόκειται για χάπια με δραστική ουσία που αναστέλει την αναπαραγωγή του ιού, με φυσικό επακόλουθο τη μείωση του φλεγμονώδες φορτίου στον οργανισμό. Και σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο. Η δοσολογία είναι 8 χάπια ημερησίως και η χορήγηση πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών από την επιβεβαίωση της λίμωξης COVID-19. Οι γιατροί στην ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει ο συμπολίτης μας που είναι επιβεβαιωμένος ως ασθενής είτε με PCR είτε με rapid test να επισκεφτεί ή να επικοινωνήσει με τον γιατρό. Εκείνος θα αναρτήσει στην πλατφόρμα και φυσικά να πληρεί τις αντίστοιχες περιποθέσεις υγείας και τις παράγοντες και τις ενδείξεις που καλύπτουν αυτά τα φάρμακα. Θα πρέπει να το ανεβάσει στην πλατφόρμα. Από εκεί θα υπάρχει άμεσα μέσα σε ένα 24ωρο τουλάχιστον, έτσι έχει υποθεί από το Υπουργείο, από τις κάστοτε επιτροπές, από τις επιτροπές τις αντίστοιχες, είπε, η έγκριση για τη χορήγηση του φαρμάκου και θα αποστέλλεται στους συμπολίτες μας. Η διαδικασία χορήγησης της αγωγής θα γίνεται σε δύο φάσεις. Αφού επιβεβαιωθεί ως κρούσμα ο ασθενής και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, ο θεράπων ιατρός θα υποβάλει αίτηση χορήγησης αντιϊκών που θα εξετάζεται από πενταμελή επιτροπή που έχει συσταθεί και η οποία θα αποφαίνεται για το αν τελικά θα δοθεί ή όχι η αγωγή. Ακολούθως, θα υπάρχει εντός ενός 24ωρου απάντηση, αλλά και μετέπειτα επικοινωνία με τους ασθενείς για το σημείο όπου οι ασθενείς σε περίπτωση που εγκριθεί η αγωγή θα παραλαμβάνουν τα χάπια στο σπίτι τους με κούριερ. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει και πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον προσωπικό τους γιατρό, στον γιατρό που έχουν εμπιστοσύνη και εκείνος θα τους κατευθύνει και θα τους οδηγεί στην κατάλληλη λύση. Την αγωγή θα μπορούν να λάβουν επιβεβαιωμένα κρούσματα με rapid test ή PCR άτομα που είναι άνω των 18 ετών, δεν είναι σε κατάσταση κύησης ή γαλουχίας και έχουν ένα τουλάχιστον παράγοντα υψηλού κινδύνου. Ανάμεσα στους παράγοντες υψηλού κινδύνου που ορίζονται είναι η κυστική ίνωση, άτομα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, σε άτομα με αιματολογικές κακοήθειες, χρόνια νεφρική νόσο, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, διαβήτη υποθεραπεία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια υπατική νόσο, καρδιαγγειακή αρτηριακή υπέρταση και δρεπανοκυταρική ανεμία. Η διαδικασία, αν θέλετε, η χορήγηση δίνεται με την έγκριση και με την υπογραφή του θεράποντος γιατρού. Άρα, αν κάποιος δεν θέλει να πάρει φάρμακα, είναι σαφές ότι θα τα πάρει ποτέ. Θα πρέπει πρωτίστως να ερωτηθεί ο γιατρός και εκείνος θα δώσει την κατεύθυνση, θα δώσει την εναρκτήρια προσπάθεια για να ξεκινήσει να δοθεί το φάρμακο στον πολίτη μας. Ότι το φάρμακο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το εμβόλιο, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος εξήγησε πως η χορήγηση των αντιϊκών φαρμάκων θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. Το φάρμακο έρχεται να θεραπεύσει, δεν έρχεται να προλάβει. Και όταν αντιμετωπίζουμε ένα νόσημα, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε ως γιατροί και ως κοινωνία είναι η πρόληψη. Άρα λοιπόν η θέση του εμβολίου είναι αναντικατάστατη και θα πρέπει να καταλάβουμε πια ότι είναι εκείνο που θα προλάβει την νόση και εκείνο που δεν θα δώσει, αν θέλετε, την βαρύτητα στο σύστημα υγείας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Το φάρμακο έρχεται να καλύψει συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και νοσούν. Και έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν είναι για όλους.